Φίλες και φίλοι, λάτρεις της D22, γεια σας. Ο Βασίλης Τσιλιβής στο μικρόφωνο, δάσκαλός σας, και σας έχω μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ένα στάνταρ θέμα που είδαμε στην πρώτη γραπτή εργασία και είναι και ένα θέμα που πέφτει πάντα στο τέλος, παιδιά. Είναι το εξής. Μοιράζω και τον θέμα μου, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, και πάμε εδώ, παιδιά, στην εργασία. Είδαμε ένα πάρα πολύ κλασικό θεματάκι, με το οποίο έκλεινε μάλιστα και η γραπτή εργασία, που ήταν αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε λίγο τη λέξη κλειδί. Λοιπόν, λέει μεγιστοποίηση. Είναι ένα θέμα το οποίο μας εισάγει στα οικονομικά, εξού και κόστος, οριακό κόστος, έσοδα, κέρδη. Είναι ένα θέμα καθαρά οικονομικό, με λέξη κλειδί, τι, το πάμε άλλο να το ανάποδι. Με πρώτο στόχο να μάθουμε να φτιάχνουμε συναντήσεις. Πώς φτιάχνεται η συνάντηση του κόστους, πώς φτιάχνεται η συνάντηση του οριακού, του μέσου, των εσόδων, των κερδών, πώς φτιάχνονται αυτές οι οικονομικές, παιδιά. Και ένα σίγουρο θέμα για τις εξετάσεις, παιδιά, είναι τα θέματα που έχουν πάνω τους τη λέξη κλειδί μεγιστοποιεί, ελαχιστοποιεί. Αυτό το θέμα πάντα το ζητάνε. Και είναι και πολύ εύκολο. Μην αγχώνεστε όμως. Να τα πάμε step by step. Πώς φτιάχνουμε το κόστος, το οριακό, τα έσοδα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο βιβλίο της ΔΕΟ 13 του Κέντρου Ανός. Θα πάτε σε αυτό το βιβλίο, παιδιά, και θα το ανοίξετε στη σελίδα. Σελίδα, δάσκαλε, πες μας κατά σ' αγωνία. Λοιπόν, περιεχόμενο. Εδώ είναι στατιστική. Τα μαθηματικά είναι δεύτερο μέρος, παιδιά. Θα πάτε στο βιβλιάκι μας εδώ και θα το ανοίξετε στη σελίδα πια. Σελίδα εδώ 225. Εδώ σου λέω πώς φτιάχνουμε τα έσοδα. Πώς φτιάχνουμε τα έσοδα, τιμή επί ποσότητα. Μα άμα δεις άλλωστε και την εργασία της λύσης, για να βρούμε τα έσοδα τι κάναμε, π επί ποσότητα. Τιμή επί ποσότητα. Εντάξει. Αυτή την παιδιά δεν δένονται στο τέλος, οπότε πρέπει να τους έχουμε στη σκέψη μας. Συνολικό κόστος τι είναι, το μεταβλητό και το σταθερό. Το μεταβλητό είναι πόσα λεπτά μίλησε στο κινητό και το σταθερό είναι το πάγιο που δεν το αποφεύγει κανένας μας. Εντάξει. Αυτό κάναμε και εδώ. Αν και νομίζω το τάψε μας το έδινε εδώ πέρα. Δεν μας το έδινε, Βαγγέλη. Όχι, πάνε ΒΣΕ και ΕΦΣΕ. Να το. Το ΒΣΕ το δίνει, το ΕΦΣΕ το δίνει, τα προσθέτω. M, οριακό. Α, average, μέσο. Πώς τα βρίσκω αυτά. Παιδιά, σας δίνω τους τύπους πώς να τα βρίσκετε. Το μέσο, μέσο οτιδήποτε, μέσο κόστος, μέσο οτιδήποτε. Τι είναι, πώς το βρίσκω, διαιρώ διακιού. Οριακό, τι είναι το οριακό. Οριακό κόστος, έσοδο, κέρδος είναι η αντίστοιχη παράγωση του κόστους, έσοδου, κέρδος. Μπαμπαμ, παιδιά, πολύ συγκεκριμένα. Εύκολα και έξυπνα. Και πώς διαχειρίζουμε το θεματάκι που μιλάει για μεγιστοποίηση, ποια είναι η ποσότητα για να έχω μέγιστα κέρδη. Πόσα σάντουιτς πρέπει να πουλήσω για να έχω, παιδιά, μέγιστα κέρδη. Πάρα πολύ εύκολο. Κλασικός αλγόριθμος. Όταν το θέμα σου ζητάει, πάμε στο βιβλίο μας. Πάμε σε 227. Δάσκαλε, πώς διαχειρίζομαι τα θέματα μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση. Πρώτο, φτιάνω τη συνάντηση που θέλω να μεγιστοποιήσω. Τι θέλω να μεγιστοποιήσω, το κέρδος. Άρα, πρώτο βήμα, τι. Φτιάνω τη συνάντηση του κέρδους. Ωραία. Την είχα φτιάξει από πριν. Να τη. Επόμενο, τι κάνω στο επόμενο βήμα 2. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγη και τη μηδενίζουμε. Μάλιστα. Παίρνω την πρώτη παράγω, άρα αυτό το παραγωγίζω, βρίσκω την παράγω ίσο με το 0. Γιατί έτσι θα προκύψει μια εξίσωση που τη λύνω. Ωραία. Προέκυψε μια εξίσωση, τη λύνω, βρίσκω το χ. Τέλος, βουαλά, έτοιμο. Τρίτο βήμα, ξαναπαραγωγίζω, βρίσκω τη δεύτερη παράγω. Μάλιστα. Άρα τι κάνω, την πρώτη παράγω που ήταν αυτή εδώ, μείον 3 έχει και 147, την ξαναπαραγωγίζω. Πόσο βγάζω, μείον 3. Τι λέει ο κανόνας. Αν η δεύτερη παράγωση είναι αρνητική, έχω μέγιστο. Αν είναι θετική, έχω ελάχιστο. Εμένα μου βγήκε αρνητική. Να το, άρα έχω μέγιστο. Παιδιά, πολύ συγκεκριμένο θέμα που πέφτει πάντα στο τέλος. Είδατε λοιπόν πόσο εύκολα, παιδιά, είναι τα μαθηματικά. Με οργάνωση και σύστημα, όλα πάνε κατευθείαν. Περιμένω τα μηνύματά σας και είμαι εδώ για να σας φροντίσω και μαζί να κάνουμε το βουνό, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Περιμένω τα νέα σας. Να είστε καλά.